κάνεις? Όλα καλά. Σου κάνει τα γλυκά, Μάνη, γιατί είχατε τον μπιφ. Εσύ όλα καλά, εσύ πώς είσαι. Καλά, τριαντάφυλλα. Μια χαρά, πολύ ωραίο το μαλλί σου, ωραίο χρώμα. Λέω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα λίγο θύμωσες, κατάλαβα. Περίεργο. Λίγο... Όχι, αυτό δεν θυμάμαι. Τα ξεχνάει. Τα ξεχνάει. Μ' αγαπάς ακόμα. Ας κρατήσουμε αυτό. Εννοείται, σ' αγαπάω. Είσαι μια υπέροχη μητέρα και σ' αγαπάω, εννοείται. Με χαίρεις τα παιδάκια σου. Με χαίρεις τα παιδάκια σου. Βρε, εγώ χάρηκα που ήρθε η καλομήρα στο σοου, αλήθεια. Δεν φάνηκε. Απλά με ρωτάνε. Λέει, πόσο βλέπεις που είσαι δημοφιλής, εσύ λέει στο... Ναι, εγώ σε ρώτησα. Εσύ. Εδώ, εσύ κάνεις κάτι ρωτήσεις. Είσαι στη φωλιά, βλέπεις. Ναι. Πόσο βλέπεις που είσαι δημοφιλής πολύ και ήρθε και η Καρομήλα που είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Και λέω, παιδιά, έλειπε το κορίτσι 20 χρόνια στην Αμερική. 15-20 χρόνια στην Αμερική, πώς το. Έχει αρκετά χρόνια. Και λέω, δεν ξέρω αν είναι δημοφιλής τώρα, αλλά χαίρομαι πολύ που είναι εδώ. Την έχω αγκαλιάσει πάρα πολύ. Την ξαναθυμηθήκαμε, είπες. Ναι. Τώρα την ξαναθυμηθήκαμε, είπες. Ότι την είχαμε ξεχάσει, ας πούμε. Τώρα θες να το ξανανοίξουμε. Εγώ προσωπικά, εννοείται, μ' άρεσε πάντα η Καλομήρα, αλλά εννοείται τώρα τη θυμήθηκα, ήρθε ξανά πίσω και λέω τέλεια, πώς τραγουδάει ωραία, πώς είναι αυτό το σοου. Τέλος πάντων, κρατάμε έχει μια την ωραία ενέργεια. Ναι, αυτό σου λέει, ωραία ενέργεια. Αυτό πάλι παρεξηγήθηκε αυτό που είπα, το είπα κάπως διαφορετικά με δικά μου λόγια. Ναι. Τώρα μιλάμε με την Καλομήρα ή... Παιδί μου, την Καλομήρα είμαστε συνέχεια αγκαλιά και τα λοιπά. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Από πού θα ξεκινήσουμε? Αφού λύθηκε αυτή η κόντρα μεταξύ σας. Δεν υπήρχε κόντρα μεταξύ μας. Ή με την Καλομήρα, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε μια άλλη, λίγο πιο πραγματική, με υπόσταση. Τηλεοπτική κόντρα. Ποια κόντρα? Εντάξει, αφού δεν είναι τώρα και να υπήρξε, τελείωσε. Έλενα Χριστοπούλου, Δημήτρης